Κάποτε είχαν τα βασιλικά διατάγματα. Σήμερα έχουν τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Αυτή η πράξη νομοθετικού περιεχομένου που φημώνει τη δημόσια τηλεόραση είναι η 19η στη σειρά στον ένα χρόνο της διακυβέρνησης του κυρίου Σαμαρά. Πρόκειται για πραξικόπημα. Πρόκειται για πραξικόπημα που στρέφεται ευθέως όχι μόνο ενάντια στους εργαζόμενους της ΕΡΤ, αλλά ενάντια στον ελληνικό λαό στο σύνολό του, που πληρώνει τη δημόσια ραδιοτηλεόραση και δικαιούται να έχει αντικειμενική και πλουραλιστική ενημέρωση, και λένε ψέματα στον ελληνικό λαό ότι δήθεν κόπτονται για τη σπατάλη. Λένε ψέματα και αποφασίζουν και διατάζουν να κλείσουν τη δημόσια τηλεόραση σαν ένα τσιφλίκι τους, να κλείσουν τη φωνή της χώρας σε όλο τον κόσμο που είναι η ΕΡΤ, παρακάπτοντας μάλιστα τη Βουλή, και φυσικά λένε ψέματα διότι η ΕΡΤ δίνει στο δημόσιο προϋπολογισμό, δεν παίρνει. Την πληρώνουν οι Έλληνες πολίτες, οι οποίοι δικαιούνται να έχουν αντικειμενική και πλουραλιστική ενημέρωση. Όμως φημώνουν τη δημόσια τηλεόραση για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος, διότι αυτό απαιτεί η Τρόικα, απαιτεί ανθρωποθυσίες χιλιάδων εργαζομένων και ξεκινούν από την ΕΡΤ, θα έχει και συνέχεια. Δεύτερον, διότι θέλουν να μετατρέψουν τη δημόσια τηλεόραση σε μία νέα ΙΕΝΕΔ, όπως την εποχή της δικτατορίας η ΙΕΝΕΔ έπαιζε μονάχα προγράμματα υποστήριξης της κυβέρνησης και δεν υπήρχαν άλλες φωνές. Έτσι θέλουν να κάνουν και σήμερα τη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Θα ήθελα να καλέσω σήμερα τους δύο άλλους κυβερνητικούς εταίρους να πάρουν ευθέως θέση, να διαχωρίσουν τη θέση τους από αυτή την αυταρχική, αδιανόητη, αντιδημοκρατική απόφαση. Αλλιώς θα έχουν και αυτοί ακέραια την ιστορική ευθύνη της φήμωσης της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Καλό όμως και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, που νομίζει ότι έχει τη δυνατότητα να αποφασίζει και να διατάζει, να πάρει πίσω αυτή την πράξη νομοθετικού περιεχομένου και να φέρει το θέμα στη Βουλή. Προειδοποιούμε όμως, μην τολμήσουν να κλείσουν, να φημώσουν, να κόψουν, να διακόψουν σήμερα το σήμα εκπομπής της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Χωρίς απόφαση της Βουλής, χωρίς απόφαση του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου. Πρόκειται για μια παράνομη πράξη, δεν έχουν το δικαίωμα να διακόψουν το σήμα από όπου εκπέμπει η δημόσια συχνότητα. Εάν το πράξουν, θα έχουν να λογοδοτήσουν απέναντι στη δικαιοσύνη. Και καλούμε όλο τον ελληνικό λαό να πάρει την υπόθεση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στα χέρια του. Η εκπομπή της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης είναι ζήτημα δημοκρατίας. Τη δημοκρατία δεν μπορούν να την πάρουν παρά μονάχα μέσα από τα χέρια μας. Δεν θα το καταφέρουν. Κύριε Πρόεδρε, καλούμε αν επιτρέπετε. Τον ελληνικό λαό να στηρίξει τους αγώνες των εργαζόμενων στην ΕΡΤ. Λουκέτο πρέπει να μπει στην Τρόικα και στην κυβέρνηση του μνημονίου και όχι στη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Κύριε Πρόεδρε, μια ερώτηση. Παρακαλώ να του μεταφέρουμε μια ερώτηση αν δεν ακούει. Μας ακούει ο κύριος Τσίπρας. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Μ' ακούει τώρα. Ακούω, ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ακούω, χρήσιμη. Κύριε Πρόεδρε, ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί χρήσιμη τώρα, αυτή τη στιγμή, γιατί η ΕΡΤ είναι πυλώνας δημοκρατίας, οτιδήποτε και αν πει οποιοδήποτε για αυτήν. Θα ήταν χρήσιμη μια πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης από πλευρά ΣΥΡΙΖΑ, και αν το σκέφτεστε να το κάνετε και πότε. Γιατί τώρα ζέει το πράγμα. Σκεφτόμαστε όλα τα ενδεχόμενα. Όλα τα ενδεχόμενα. Θεωρούμε ότι έχουμε μια μείζωνα επίθεση απέναντι στη δημοκρατία, όχι απέναντι στους εργαζόμενους της ΕΡΤ. Πρόκειται για μια απόπειρα κατάλυσης της ελεύθερης δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Σκεφτόμαστε όλα τα ενδεχόμενα. Δεν θα λειτουργήσουμε βέβαια σπασμωδικά. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ στην ΕΡΤ για να ενώσουμε τις φωνές μας με τις φωνές των εργαζόμενων. Προειδοποιούμε να μην κλείσει, να μην προβούνε και σε μία ακόμα παράνομη πράξη, κλείνοντας την εκπομπή του σήματος της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, και δηλώνουμε τη διαθεσιμότητά μας ως κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ στο συντονισμό του αγώνα των εργαζόμενων αλλά και του ελληνικού λαού για δημοκρατία. Παλεύουμε για δημοκρατία και κοινωνικά δικαιώματα. Δεν παλεύουμε για έναν μισθό.
παλεύουμε για να κρατηθεί η δημοκρατία σε αυτόν τον τόπο. Ωραία. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Τσίπρα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε.